Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως παρέμβαση, ούτε η παραμικρή επαφή. Ωραία, τότε να αλλάξω το ερώτημα και να ρωτήσω, κύριε Λιβάνη, αν εσείς, διαβάζοντας τα χειρόγραφά της, σαν εκδότης του βιβλίου, επηρεαστήκατε από την σκιά αυτής της μεγάλης φιλίας και αυτού του μεγάλου πολιτικού δεσμού, Ανδρέα Παπανδρέου, Αντώνη Λιβάνη. Εγώ να σας πω, μόλις διάβασα τα χειρόγραφα του βιβλίου, πραγματικά συγκινήθηκα. Με συγκίνησε πάρα πολύ το βιβλίο. Τόσο πολύ που το παρέδωσα αμέσως το βιβλίο στον Αντώνη τον Λιβάνη και του λέω: διάβασε το. Το διάβασε, δεν έκανε κανένα απολύτως σχόλιο, ούτε καμία επέμβαση. Πριν αρχίσει η συγγραφή του βιβλίου, κύριε Λιβάνη, ο Αντώνης Λιβάνης δεν τον συμβουλεύτηκε καθόλου η Δήμητρα? Δεν έκανε καμιά συζήτηση ότι πρόκειται να εκδώσει ένα βιβλίο? Τι θα έχει αυτό το βιβλίο? Το θεωρώ τελείως αφύσικο να μην έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση. Και όμως δεν είναι καθόλου αφύσικο, κύριε Ρίζο. Δεν υπήρχε καμία απολύτως επαφή. Ξέρετε ότι εκτιμώ τον πατέρα σας. Το ξέρω. Και ξέρω πολλές φορές πώς σκέπτεται και πόσο συνετός είναι. Γι' αυτό καταλήγω σε αυτό το συλλογισμό. Δεν με πείθετε ίσως. Δεν θέλω να σας πω ότι ήσασταν ειλικρινής, αλλά δεν με πείθει εμένα λογικά ότι ένας Αντώνης Λιβάνης δεν είχε λάβει η γνώση τι θα έγραφε η Δήμητρα. Κάτι θέλει ο Γιώργος Ολιάνης να πει. Ναι, και εγώ θέλω να πω. Θα συνοψίσω κάτι. Θα συνοψίσω. Α, όχι, πριν συνοψίσετε. Να απαντήσω στον κύριο Ρίζο. Και όμως, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο Αντώνης Λιβάνης δεν έκανε καμία απολύτως επέμβαση στο βιβλίο. Κύριε Λιβάνη, το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε. Τώρα αστυνομική έρευνα δεν μπορούμε να κάνουμε. Σας ρωτάμε και απαντάτε. Πόσο έχει αξιοπιστία και η δική μου η μαρτυρία, είναι κάτι που μπορώ να βεβαιώσω πάντως. Ότι το βιβλίο ο κύριος Αντώνης Λιβάνης το είδε αφού είχε πάει στον εκδοτικό οίκο. Και επισημαίνω, γιατί αυτό έχει την πολιτική του αξία και καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητο, ότι βεβαίως δεν έκανε καμία παρέμβαση. Ασφαλώς, και αυτό επίσης το βεβαιώνω. Δεν υπήρξε δηλαδή καμία αλλαγή στο βιβλίο αφού το έφυγε από την Εκάλη για να πάει Σόλωνος και Ιπποκράτους. Αλλά αυτό καλό θα είναι να μας οδηγήσει και σε κάποιες άλλες ερμηνείες. Όπως? Όπως ότι μια σειρά από ιστορικά πολιτικά γεγονότα που αναφέρονται και στα οποία σε πολλά από αυτά, ίσως τα περισσότερα πρωταγωνιστούσε, δεν είδε κάποια ιστορική ανακρίβεια. Το επισημαίνω αυτό, αυτό θα συζητηθεί και στη συνέχεια. Έχουμε άλλωστε και την παρουσία του Γιώργου Λιάνη που έζησε και σαν μέλος της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα τα πράγματα από πολύ κοντά. Εγώ θα ήθελα να μετακινηθεί λίγο η κάμερα προς την κυρία Γιώτα Λιβάνη και επειδή οι γυναίκες συνήθως στα οικονομικά είναι καλύτερες, ελπίζω να πάρω απαντήσεις στο άλλο σκέλος του πρώτου μέρους της συζητήσεως, κυρία Λιβάνη, στο αν και κατά πόσον μπορεί πράγματι ένα τέτοιο βιβλίο με πολλές χιλιάδες κυκλοφορία, νομίζω ήδη είναι κοντά στις 50.000 αντίτυπα. Έχει ξεπεράσει 45.000 αντίτυπα. Μάλιστα. Αν μπορεί ένα τέτοιο βιβλίο πράγματι να δώσει, να γεμίσει τα ταμεία και του εκδοτικού οίκου και του συγγραφέα. Οικονομικά τι σημαίνει δηλαδή μια τέτοια εκδοτική επιτυχία? Γιατί διαβάσαμε για παράδειγμα ότι πήρε προκαταβολή η κυρία Παπανδρέου για να γράψει το βιβλίο κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων, κοντά στα 100 εκατομμύρια. Το διαβάσαμε κι εμείς αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε... Μόνο στον τύπο ή και στην επιταγή που υπογράψατε? Στον τύπο. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα συμβόλαιο με την κυρία Παπανδρέου, το οποίο δεν είναι καθόλου μακριά από τα συμβόλαια που γίνονται συνήθως με τους υπόλοιπους συγγραφείς. Η κυρία Παπανδρέου αντιμετωπίστηκε από τον Νίκο μας ως ένας συγγραφέας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αμείβονται οι συγγραφείς? Είναι τα ποσοστά επί των εισπράξεων? Είναι τα ποσοστά επί της λιανικής τιμής πώλησης του βιβλίου. Είναι καθορισμένο αυτό και από τον νόμο. Ναι. Γύρω στο 15%. Γύρω στο 15% ακριβώς. Κάπου εκεί επομένως είναι και τα ποσοστά της κυρίας Παπανδρέου. Ακριβώς. Επομένως μπορούμε να κάνουμε και έναν πρώτο υπολογισμό από τα μέχρι τώρα βιβλία που έχουν πουληθεί. Είναι 50.000 βιβλία περίπου, επί 4.000 δραχμές. Μα δεν έχει σημασία. Μας κάνουν 200 εκατομμύρια, δηλαδή ήδη πρέπει να είναι κάπου στα 30 εκατομμύρια. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, βιαζόμαστε λίγο να κάνουμε λογαριασμό. Το 15% στις 6.000 πόσο έχει το βιβλίο? 5.700. Ναι, σωστά. Να πούμε και σε δεκαδικά νούμερα. Πρέπει να πάρουμε και τα κομπιωτηράκια μας. Είναι παραπάνω. Πείτε μου κάτι. Επομένως, φαντάζομαι ότι όταν ένα βιβλίο έχει τέτοια επιτυχία, γίνεται best seller και οικονομικά είναι σημαντικό για το συγγραφέα.
Δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι. Φυσικά και το βιβλίο είναι ένα bestseller. Χωρίς να παρεξηγούμε, αν και έχει παρεξηγηθεί η έννοια του bestseller στην Ελλάδα, κακώς κατά την άποψή μας, από τη στιγμή που μέσα σε 10 μέρες κυκλοφορίας ξεπέρασε τον αριθμό των 45.000 αντιτύπων, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα. Μάλιστα. Θα έρθω σε εσάς, κυρία Γιώτα Λιβάνη, και στον κύριο Ηλία Λιβάνη σε λίγο, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα. Θέλω να πάω στον Γιώργο Λιάνη τώρα. Μου επιτρέπετε να συνοψίσω μερικά σημεία και να δω. Να συνοψίσετε, αλλά να απαντήσετε και σε ένα ερώτημα που προκύπτει από ένα συμπέρασμα του Μάρκου Μουζάκη. Είπε, για να το διαβάσει ο Αντώνης Λιβάνης και να μην επιδιώξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κάνει κάποια παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα ιστορικά στοιχεία, ιστορική ανακρίβεια δεν πρέπει να υπάρχει στο βιβλίο. Τι λέτε εσείς? Θα σας πω και αυτό τελευταίο, γιατί είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Θα σας πω τρία σημεία που τα θεωρώ σημαντικά. Πρώτον, στην πρώτη σας ερώτηση, θεωρώ ότι το αρχείο της κυρίας Παπανδρέου, στη διάθεση μάλλον, το αρχείο που είναι στη διάθεση της κυρίας Παπανδρέου, το αρχείο του Ανδρέα Παπανδρέου, περιέχει πενιχρά πολιτικά ντοκουμέντα. Δεν περιέχει θησαυρούς. Γι' αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος. Ενδεχομένως να περιέχει προσωπικά ντοκουμέντα. Ντοκουμέντα πολιτικά δεν περιέχει. Ενώ θα μπορούσε να περιέχει. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε έχει να περιέχει. Έχει στο σιρτάρι, δηλαδή, κυρία Παπανδρέου, τέτοια ντοκουμέντα. Δεν πιστεύω ότι έχει στο σιρτάρι τέτοια ντοκουμέντα, κυρία Παπανδρέου. Θα δώσω μια εξήγηση κατά την άποψή μου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το αρχείο το είχε στο μυαλό του. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που άφηνε εύκολα υπογραφές, απόψεις, καταγεγραμμένες, οτιδήποτε άλλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεύτερο, είναι φανερό ότι η κυρία Παπανδρέου υπενήθηκε ότι θα μπορούσε να πολιτευτεί με ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Πιο πολύπλοκο είναι αυτό από το ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Για μένα λοιπόν είναι σαφής άποψη ότι δεν μπορεί να πολιτευτεί ή δεν θέλει να πολιτευτεί με την παρούσα πολιτική κατάσταση. Αυτό είναι δικαίωμά της. Τρίτο, πιστεύω ότι η κυρία Παπανδρέου έγραψε το βιβλίο αυτό, και αυτό είναι σημαντικό, και βρίσκω ότι είναι ισχυρό κίνητρο αυτό, γιατί παθιασμένα ήθελε να αποδείξει ότι άξιζε την αγάπη του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήθελε να δικαιωθεί μέσα από το βιβλίο. Το αν πέτυχε το στόχο αυτό ή όχι είναι ένα άλλο θέμα. Το κίνητρο ήταν αυτό. Για μένα είναι. Το τελευταίο και σημαντικό. Το οικονομικό το αποκρούεται? Όχι, είναι παράλληλο. Δεν το αποκρούω, αλλά δεν είναι το πρώτο κίνητρο. Το αποκρούεται ίσως με την μορφή που το παρουσίασαν εδώ πριν οι συνάδελφοι. Τη μορφή που γράφτηκε, επιμένω. Δηλαδή πάει να καλύψει. Και η ένστασή μου ήταν εκεί επάνω. Δεν μπορώ να μιλήσω για ξέρετε κάτι, χρημάτων. Ναι, αλλά έπρεπε να γίνει, έχει γίνει ήδη διευκρίνηση. Αυτό γράφτηκε και σε ξένες εφημερίδες. Δεν το λέμε εμείς, δεν το ισχυριζόμαστε. Γράφτηκε σε... Γράφτηκε τι δηλαδή? Ότι το βιβλίο χρησιμοποιείται και για αυτό το λόγο, για να εμφανιστεί κάποιο χρήμα που πρέπει να χρησιμοποιήσει η γυναίκα για να... Το ότι γράφτηκε σε οποιαδήποτε ξένη εφημερίδα σημαίνει ότι αυτό χρήμα είναι εκεί. Μα αυτό ήθελα να αποδείξω, ότι το βιβλίο στηρίζεται σε αυτή τη λογική που και εμείς επικαλούμαστε. Να μην διακόψουμε. Είναι εδώ. Πάντως εγώ δεν πιστεύω την άποψη ότι το βιβλίο γράφτηκε για να είναι πλυντήριο χρημάτων. Ούτε μπορώ να το διανοηθώ. Εγώ πιστεύω ότι το βιβλίο γράφτηκε. Όταν λέμε πλυντήριο, δεν εννοούμε με την άποψή μου ότι θέλει να δικαιολογήσει κάποια χρήματα. Δεν θέλει να ξεκινήσει. Για μένα το βιβλίο γράφτηκε για να δείξει η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου, είδεστε πόσο σημαντική είμαι. Αυτός ο μέγιστος Έλληνας με αγάπησε τόσο πολύ. Και επομένως αυτό να για μένα... αποτελέσει κατά τη γνώμη σας γέφυρα προς την πολιτική. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το δέχομαι. Μελλοντικά. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό το δέχομαι. Ότι αυτό μπορούσε να έχει παράλληλο κίνητρο αυτό που λέτε, το δέχομαι. Δεν δέχομαι το θέμα των χρημάτων. Το τελευταίο. Ο Αντώνης Λιβάνης, και είναι σημαντικό αυτό. Και έχω και παράδειγμα το δικό μου, που προηγήθηκε το βιβλίο της κυρίας Παπανδρέου, δεν έκανε στο δικό μου βιβλίο ούτε την παραμικρή παρέμβαση. Ο Αντώνης Λιβάνης, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι το alter ego του Ανδρέα Παπανδρέου. Αν μου ζήταγα να υποδείξω ένα πρόσωπο του οποίου η σκέψη προσυδίαζε προς τη σκέψη του Παπανδρέου, ήταν αυτός, το μόνο που έκανε στο δικό μου βιβλίο, όταν το παρέδωσα και εγώ στον εκδοτικό, ήταν να μου πει, θα μπορούσες, Γιώργο, να παλύνεις αυτά τα δύο σημεία. Και τα δύο αφορούσαν πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. Το γεννηματάκι και τη Μελίνα. Και το έπραξε αυτό. Μάλιστα. Ήταν σωστή και ορθή η παρατήρηση του. Και ένα τελευταίο. Θέλω να πω ότι είναι βέβαιο ότι δεν έδωσε κατευθυντήριες γραμμές λόγω του χαρακτήρα του, του ήθους του και της αξιοπρεπίας του, δεν θα το έκανε ποτέ. Και ένα ακόμα τελευταίο, πιστεύω ότι τα βιβλία αυτά, τόσο το δικό μου όσο της κυρίας Παπανδρέου, δεν πρόκειται να συνεισφέρουν στην ιστορία τίποτε. Ιστορικές ανακρίβειες υπάρχουν στο βιβλίο της κυρίας Παπανδρέου? Σας είπα ότι η ιστορία δεν θα καταδεθεί να ασχοληθεί με αυτά τα βιβλία. Αυτό είναι πιο σημαντικό που σας λέω. Η ιστορία ασχολείται με πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ περιέγραψα κάποια πράγματα για να απαντήσω σε επικαιρικά θέματα. Και είχα μια υποχρέωση να το κάνω. Κυρία Παπανδρέου, περιγράφει το προσωπικό της ρομάντζα, το οποίο δεν αφορά την ιστορία. Υπάρχουν όμως και πολιτικά περιστατικά μέσα στο βιβλίο. Λανθασμένα περιστατικά μπορεί να δεχτώ ότι υπάρχουν και μπορώ να υποδείξω και εγώ μερικά απόψεις, δηλαδή κυρίως επί ορισμένων θεμάτων. Παράδειγμα, ας πούμε, δεν δέχομαι την άποψη στο σημείο, στο κεφάλαιο περί αυτοκριτικής που γίνεται και είναι τολμηρό, πρέπει να πω. Δεν αποδέχομαι την άποψη ότι ο Μάνος Θωμαδάκης δεν ήταν συνδέτη μόνο στον Ανδρέα Παπανδρέου. Συγγνώμη, το έχετε διαβάσει? Όχι όλο. Λέει ότι από το σημείο του να είναι προσωπικός μου φίλος μέχρι το να τον κάνω συνδετημόνα του Ανδρέα Παπανδρέου υπάρχει απόσταση και αυτό δεν κατανόησα. Παραδέχεται δηλαδή ότι ήταν συνδετημόνας του Ανδρέα Παπανδρέου? Τι σημαίνει συνδετημόνας?
Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μαζί με εμάς στο τραπέζι και συζητά μαζί μας. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου. Ή τρώει μαζί μας. Το Μαντάκη ήταν ένα πρόσωπο από τον οποίο από αυτόν συνήθως άρχιζε το τραπέζι και σε αυτόν τελείωνε. Μα αυτό λέει η κυρία Παπανδρέου. Συγγνώμη. Ποιο δεν λέει αυτό. Αυτό λέει. Δεν το λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Τουλάχιστον τα ελληνικά που χρησιμοποιείτε δεν είναι. Τότε λοιπόν, δεν λέει, καλά, δεν το καταλάβαμε καλά. Είχα μια προσωπική σχέση φιλική μαζί του. Ναι. Εκείνο που δεν κατάλαβα. Δεν είναι... υπήρξε λέει ποτέ συνδετικό ρόλο. Όχι, όχι, όχι. Λέει ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στη δική μου προσωπική φιλική σχέση και στο να γίνει συνδετικό στον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μας πείτε για το κανένα αυτό. Τζαμαρία, πρόσεχε. Γιατί το κάνατε αυτό? Έτσι, 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 να μην μένει! Σιγά, 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 έλα, έλα, έλατε παιδιά, παιδιά! Η δράση δε οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, όπου και παρέμεινε το βράδυ. Το πρωί οδηγήθηκε στην ασφάλεια, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Θα το ξανακάνατε, κύριε Αναστασία, αυτό? Ναι, ναι. Θα το ξανακάνατε αυτό? Θέλετε να μας πείτε? Επειδή σας ακούγαμε και γελάγατε. Το έχετε μετανιώσει, κύριε Αναστασία? Ο δικηγόρος της πάντως κατηγόρησε τους άνδρες της ασφάλειας της κυρίας Παπανδρέου ότι την προπυλάκησαν στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου. Η κατηγορουμένη είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εδώ τις φερθήκανε άψογα για να τη θέσει προς το υπόγειο της ΤΟΑΣ, όπου μερικοί κύριοι σωματοφύλακες την επερβήθησαν δεόντως κατά τη δική τους άποψη. Αλλά δεν εφέρθησαν προς κυρία και θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Η κυρία Τσούνη αποχώρησε πριν από λίγο από την ασφάλεια και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ήταν χαμογελαστή και δεν έδειχνε να έχει μετανιώσει για την πράξη της. Λένε ότι είναι και προβοκάτσια, ισχύει αυτό? Η δράστηδα είναι χωρισμένη με τρία παιδιά, κατοικεί στην Παλίνη και εργάζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η κυβέρνηση επισήμως δεν σχολίασε το περιστατικό. Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη σε κατηδία συζητήσεις έλεγαν πως το θέμα δεν είναι πολιτικό, ώστε να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Αποδοκίμαζαν όμως την ενέργεια, τονίζοντας πως το χαστούκι δεν είναι τρόπος να εκφράσει κάποιος τα αισθήματά του. Για το επεισόδιο ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Προς Θεού τώρα, στη συνδιάσκεψη για την παιδεία, να συζητάμε για αυτά. Τη κυρία Παπανδρέου, αλλά και τη ίδια. Για το χθεσινό, ας πούμε, επεισόδιο, ήδη πλέον υπάρχει υπογραφία. Παρακαλώ πολύ, μην επιμείνετε. Για τα σημερινά ήταν μάλλον αστεία, ακόμη το κομικό τραγικά. Κάνα δύο μισοπάλευοι και πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι που είδαν τι έγινε. Εκείνο βέβαια το οποίο θέλω να πω για να βγει και κάτι από την ιστορία αυτή, ότι επιτέλους κάποτε η εισαγγελία θα πρέπει να βάλει κάποια μορφή καθίσματα έξω από την ποινική δίωξη, διότι και εσείς και εμείς και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι είμαστε επί 4 ώρες περίπου όρθιοι, όσο του κριθεί η δικογραφία. Ζούμε σε κάποιον αιώνα που θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι διευκολύνσεις. Η εξέλιξη δικαστική ποια είναι, θέλετε να μας πείτε? Πώς? Η εξέλιξη.